Σήμερα θα δούμε μαζί μία περίπτωση που δεν είναι ούτε δύσκολη ούτε εύκολη. Κάτι τέτοια νύχια συναντάμε αρκετά συχνά. Είναι τύπο τραπεζοειδή το οποίο βρίσκεται μέσα στους άβλακες. Το μεγάλο νυχάκι απλά θέλει σωστή περιποίηση. Θέλει μία σωστή κοπή και αν μιλάμε για ημιμόνιμο θα πρέπει να προστατεύεται αυτό να μπαίνουν κάθε φορά ταμπονάδες έτσι ώστε να μην μπορεί το δέρμα να πιέζει τον ήχη. Κάτι τέτοια πόδια συνήθω είναι αυτά που υδρώνουν υπερβολικά και γι' αυτό το νύχι, έτσι και δεν κοπεί σωστά με ένα παραμικρό λάθο, παρουσιάζει κατευθείαν προβλήματα. Οι πρώτε στιγμέ που σα είχα δείξει ήταν στι 13 Σεπτεμβρίου. Ήρθε η κοπέλα, είχε πάρα πολύ πόνο. Κάναμε την κοπή, αφαιρέσαμε δηλαδή την περιοχή που πονούσε, αυτή που υπήρχε ίσφρηση και τοποθετήσαμε να Ο οποίο ο Νάρθηκα μέσα σε τρει εβδομάδε μα έκανε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, μετά όμω μα αποχαιρέτησε γιατί είπαμε ότι το πόδι εδρώνει και το κορίτσι εδώ βρίσκεται στη δουλειά. Όλη την ώρα δουλεύει κανονικά 8 ώρο και συμφωνούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσει στεγνό το πόδι σου από τη στιγμή που δουλεύει τόσε ώρε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαμε να βρεθούμε τι ημέρε που έπεσε ο Νάρθικα, που ξεκόλλησε ο Νάρθικα. Το καθυστερήσαμε και κατευθείαν πήγε προ τα πίσω η δουλειά μα. Πήγαμε βήματα πίσω γιατί άρχισε να μαζεύει τον ήχη. Με το που μου έστειλε φωτογραφίε, κατάλαβα ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην χάσουμε το αποτέλεσμα που είχαμε επιτύχει ω τώρα. Στο δεύτερο ραντεβού, καταλαβαίνω ότι ο Νάρθηκα πλέον δεν είναι λύση και αφού ήθελε και κάλυψη η κοπέλα, ήθελε η μημώνυμο, αποφασίζω να δουλέψω την τεχνική η μημόνιμο Που εδώ τα νύχια είναι αρκετά ανωδικά τώρα, για αν μιλάμε για τα μεγάλα τα νύχια των ποδιών. Θα σα το δείξω ω προ το τέλο εκεί πέρα κάποιε εικόνε έχω τραβήξει για να καταλάβετε όλη την ανωδικότητα του νυχιού. Και χρειάστηκα πάρα πολύ υλικό. Φαίνεται λίγο παραμορφωμένο εδώ πέρα στι φωτογραφίε. Δυστυχώ δεν τράβηξε εκείνη την ώρα που τα κάναμε. Παρόλα αυτά, όλο αυτό το σύστημα που κάναμε δούλεψε πάρα πολύ ωραία. Έχω εδώ τι φωτογραφίε που μου έστειλνε ανά μία εβδομάδα και καταλαβαίνουμε ότι εβδομάδα μετά την εβδομάδα η καμπύλη είχε καθίσει τόσο ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι η μέθοδο αυτή δούλεψε επιτυχώ. Για διαφορετικού τρόπου που μπορούμε να δουλέψουμε σε τέτοιε περιπτώσει γενικά με κάποια παραμορφωμένα νύχια μιλάμε στα σεμινάρια και εννοείται ο τρόπο που δούλεψα αυτή τη φορά είναι αναλυτικά εξηγημένο μέσα στα μαθήματα. Εδώ είχα δουλέψει χρωματιστή βάση από την εταιρεία Glamly Nails. Σα έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ πλέον για αυτή την εταιρεία. Έχετε 10% έκπτωση με την κάθε παραγγελία σα που κάνετε. Με τον κωδικό που σα έχω εξασφαλίσει, πηγαίνετε στο κεφαλάριο το προφίλ μου, θα βρείτε εκεί link πατώντα το οποίο μπορείτε μπορείτε να βρείτε επεξηγηματική λίστα με όλα τα υλικά που έχω δοκιμάσει για την στιγμή. Εδώ λοιπόν είναι η χρωματιστή βάση λιλά χρώμα και βλέπουμε πως αφού παρόλα μάλλον που υπήρχε αρκετή ποσότητα, το νύχι δεν έχει πάθει τίποτα, ίσα ίσα κάναμε ωραίο άνοιγμα. Από εδώ και πέρα αυτό που χρειάζεται είναι να το καθαρίσουμε περιμετρικά χωρίς να το τραυματίσουμε εννοείται, να το βάψουμε και να βάλουμε προστασίες. Μερικές φορές απλά κόβουμε με κοφτάκι το υλικό που έχει αποκολλήσει. Είναι λογικό το ότι δεν κρατάνε κάποιες περιοχές, είπαμε ότι το πόδι αυτό υδρώνει αρκετά. Αφού φεύγει το υλικό όμως καταλαβαίνουμε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλο αυτό. Το δέρμα κρατιέται αρκετά, με, με αρκετή απόσταση από τον νύχι, Φαίνονται ξεκάθαρα τα όρια των νυχιών. Βλέπουμε ότι πλέον δεν έχουμε ίσφρηση από πουθενά και μπορούμε πλέον άνετα να το κάνουμε ό,τι θέλουμε τον νύχι αυτό. Και να το κάνουμε ημιμόνιμο, και να το κάνουμε απλή βαφή, και να το αφήσουμε έτσι. Για να μην ζορίζονται οι φρέζες σε αυτέ τι περιπτώσει. Πρώτα απ' όλα με εξολκαία καθαρίζουμε όλα τα πλευρά μέσα εκεί πέρα να μην υπάρχει ούτε σκόνη, ούτε διάφορα ξηρά δέρματα, σκληρίνσεις, ό,τι μπορεί να βγει. Ας βγει γιατί μετά απλά οι φρέζες θα μας κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Θα τρίβουν τα σημεία που δεν έχουν τίποτα, θα είναι απλή σκόνη ας πούμε. Εμείς θα νομίζουμε ότι είναι κάποια σκλήρινση και τα τραυματίζουμε. Το δέρμα είναι υγρό, τραυματίζεται πάρα πολύ εύκολα. Αυτή είναι και όλη η δυσκολία σε τέτοια περιστατικά. Δεν καταλαβαίνουν οι τεχνίτριε τα βήματα που θα πρέπει να εφαρμόσουν. Αφού καθαρίσουμε, θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τα πλευρά μακριά από τον ήχη για να μπορέσουμε να βάψουμε τον νύχι σωστά, να μπορέσουμε να το δουλέψουμε τέλο πάντων έτσι ώστε αυτό να φαίνεται λίγο πιο επίπεδο χωρίς να υπάρχει αυτή η λακούβα στη μέση. Μέσα στο βαθούλωμα δουλεύουμε με ράμπερ βάση. Γιατί επιλέγω με τη ράμπερ βάση και όχι η κλασική. Γιατί η ράμπερ βάση είναι αυτή που είναι λίγο πιο παχύρευστη. Μπορεί να στέκεται, μπορεί να είναι σταθμευμένη σε μία περιοχή εκεί που θέλω, έτσι ώστε να μην ξεχυλίζει δεξιά και αριστερά. Την τοποθετούμε και μένει εκεί που είναι. Και μα βοηθάει το υλικό αυτό σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πάντα να επιλέγουμε τα υλικά, όχι επειδή το είπε η Ξένια η Μαρία ή η Νατάσα, αλλά επειδή αυτό το υλικό μου αρέσει και με βοηθάει πάνω σε αυτό που θέλω να κάνω. Αυτή θα είναι η λογική. Δεν είναι ανάγκη να δουλεύουμε κατευθείαν μεγάλε ποσότητε υλικών. Αν βλέπουμε ότι το βαθούλωμα αυτό, α πούμε, είναι πάρα πολύ παραμορφωμένο, τον ήχη γενικά χρειάζεται αρκετό υλικό για να γίνει πιο επίπεδο μπορούμε να σπάσουμε το υλικό σε δύο και σε τρία βήματα, από το να βιαζόμαστε και προσπαθούμε να πιάσουμε το υλικό, μη μας τρέχει μέσα στους άβλακε και έχουμε μετά απαράδεικτο αποτέλεσμα. Δεν είναι καλύτερα να δουλέψουμε σταδιακά. Μικρή ποσότητα στην αρχή, πολυμερίζουμε, λίγο ακόμα, πολυμερίζουμε, και μετά στο τέλος βάζουμε το χρώμα πάνω σε μια σωστή επιφάνεια, χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εννοείται πως αν είναι πάρα πολύ παραμο μορφωμένα τα νύχια σα, μέσα σε ένα μήνα δεν μπορεί να γίνει τόσο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να στρώσει νύχι πάρα πολύ καμπυλωτό μέσα σε ένα μήνα. Παρόλα αυτά, ένα αισθητό αποτέλεσμα θα έχουμε. Σίγουρα θα φύγει ο πόνο, Βασικά ο πόνος φεύγει μέσα στις, ε, στην πρώτη εβδομάδα, το πολύ δύο. Εξαρτάται πάντα την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως επίσης τον ήχο όπως είναι τώρα ανωδικό με τα υλικά, εμείς απλά μπορούμε να το στρώσουμε οπτικά, να φαίνεται Πολύ πιο όμορφο από την αρχική του κατάσταση. Γι' αυτό, άλλωστε, και το επάγγελμα που έχουμε ονομάζεται ονιχοπλαστική. Πλάθουμε με τα υλικά ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι να τρέχουν τα σάλια. Δυστυχώ, στα πρώτα ραντεβού δεν είχα τραβήξει το άλλο πόδι, το αριστερό. Οκ, okay, δεν είχαμε την ίσφρηση εκεί. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε παραμόρφωση, υπήρχε κατά καιρού μικρό πόνο. Απολαμβάνω τώρα τι εικόνε που βλέπω πραγματικά, ναι, μπορεί ας πούμε το σιδεράκι αυτό να μην είναι πάρα πολύ όμορφο ούτε η τεχνική που δουλέψαμε με το λιλά χρώμα δεν μας έκανε τόσο ωραίο αποτέλεσμα που μιλάμε τώρα το είδα και τρελάθηκα παρόλα αυτά αυτές οι δύο τεχνικές μας έφεραν να βλέπουμε τώρα ένα αποτέλεσμα το οποίο πρώτον δεν έχουμε πόνο που αυτό ήταν το πρώτο ζήτημα το θέμα είναι ότι ο πόνος δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα αν κινείται σωστά και η κοπέλα και η τεχνήτρια που θα την αναλάβει και δεύτερο Έχουμε μια σωστή επιφάνεια που και αυτή θα παραμείνει έτσι αν επίσης κινηθούν σωστά και η κοπέλα και η τεχνήτρια που θα την αναλάβει.